Κοιτάξτε, το παιχνίδι πήγε καλά για μας. Έχουμε φτάσει μάλλον στην 8η εβδομάδα. Είμαστε κοντά στο φορμάρισμα, το τελειωτικό. Από την αρχή στην επίθεση ήμασταν πολύ καλοί, επίσης και στην άμυνα. Έδειξε η ομάδα ότι όταν θέλουμε να παίξουμε σοβαρά, παίζουμε σοβαρά. Γιατί είχαμε κάποια στα προηγούμενα μάτς. Πιστεύω ότι οι παίκτες δεν δίναν τόσο μεγάλη σημασία στα παιχνίδια. Ήταν πιο εύκολοι αντίπαλοι. Αλλά τώρα που χρειάστηκε, δείξαν το πραγματικό τους εαυτό. Εντάξει, θα συνεχίσουμε δυνατά. Την άλλη εβδομάδα να είμαστε έτοιμοι να αρχίσει το πρωτάθλημα. Φαβορεί και αυτή η χρονιά, έτσι. Όχι, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν θέλω να λέγεται. Έτσι, εντάξει, δουλεύουμε. Έχουμε καλό υλικό. Δεν μπορώ να πω. Είμαστε μέσα στις καλές ομάδες. Ναι, είμαστε μέσα στις καλές ομάδες. Τώρα φαβορεί για να βγουν, όπως λένε μερικοί. Όχι, δεν είμαστε το μόνο. Είμαστε μέσα στις 4-5 καλές ομάδες, ας πούμε, και των δύο ομίλων. Και στις 3-4 του δικού μας ομίλου. Δηλαδή, ο στόχος να παίξουμε καλό μπάσκετ, να τα βρούμε σαν ομάδα, γιατί φέτος έχουμε 10 καινούριους παίκτες και μόνο 4 παλιούς, που είναι δύσκολο αυτό. Έχουμε σίγουρα παίκτες αξίας, πολλούς πήραμε μεταγραφές. Σίγουρα ο δεύτερος στόχος, εκτός από το καλό μπάσκετ, να δέσουμε σαν ομάδα, είναι να βγούμε στους δύο πρώτους και να πάμε στα μπαράζ. Και στο κύπελλο, αν μπορούμε να το ξαναπάρουμε, καλό θα ήταν. Περιμένουμε και άλλη βελτίωση μέχρι τα ξεπροβαθήματα. Σίγουρα. Μεγάλη βελτίωση, γιατί σου λέω, είναι μόνο 10 καινούργιοι παίκτες, είναι όσο και μπάσκετ και να ξέρουν. Οι 2-3 που πήραμε που είναι αξίας παίκτες, όλοι οι άλλοι θέλουν βοήθεια μεγάλη, ας πούμε. Βάλε τραυματισμούς, βάλε ότι περισσότεροι δουλεύουν, χάνουν προπονήσεις, θέλουμε δουλειά ακόμα. Κοιτάξτε, το μάτς με εξελίχθηκε πολύ άσχημα την αρχή για μας. Δεν μπήκαμε καθόλου συγκεντρωμένοι, δεν μπήκαμε καθόλου με τον άλογο πάθος που έπρεπε να δείξουμε. Χάσαμε πολλές φάσεις στην επίθεση, φάγαμε πολλά εύκολα καλάθια. Γενικά δεν είχε συγκέντρωση η ομάδα. Και δυστυχώς αυτό μας τύχησε. Στο δεύτερο μήχρονο που προσπαθήσαμε να μαζέψουμε λέει την κατάσταση, εντάξει, με περισσότερες προσωπικές ενέργειες και περισσότερο πάθος στην επίθεση, κάτι έγινε. Αλλά εντάξει, η ομάδα είναι ακόμα πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα και θέλει δουλειά. Σίγουρα δεν είναι αυτός ο αλμυρός που περιμένουμε στο πρωτάθλημα, έτσι. Δεν είναι αυτός που περιμένουμε ούτε εμείς. Εντάξει, κακά τα ψέματα, είχαμε αντιμετωπίσει μια πολύ καλύτερη, μια ομάδα δεδεμένη, η οποία είναι και από τα φαβορή και μέσα στην έδρα της. Αλλά από εκεί και πέρα η εικόνα η δικιά μας είναι που μας προβληματίζει και η εικόνα το δικό μας το σπίτι που μας νοιάζει περισσότερο. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε μέσα από την προπόνηση και μέσα από τα παιχνίδια να βρούμε τους ρόλους μας και τη χημεία μας. Τι στόχο έχει ο Αλμυρός στο πρωτάθλημα? Κοιτάξτε να σας πω. Όταν έθετα πάντα στόχο, δεν τον πετύχαινα ποτέ. Τι εννοώ, ότι είναι τόσο πολύ ερασιτεχνικό το επίπεδο και το πρωτάθλημα, το οποίο να πεις πάω για πρωτάθλημα και να σου κάτσουν δύο ήττες, θα γυρίσει τούμπα. Είναι και μικρό το πρωτάθλημα. Ή το να πεις ότι πάω να σωθώ, όπως πήγαμε πέρυσι που να πάμε να σωθούμε και πήγαμε καλά, δεν μπορείς να το συμπεράνεις. Οι παίκτες είναι ερασιτέχνες, προσπαθούν να μαζεύουν τόσο περισσότερο γίνεται προπονήσεις, δεν τα καταφέρουμε πάντα. Πιστεύω όμως ότι εντάξει, η προσπάθειά μας και το θέλω το δικό μας είναι να πάμε καλά, να είμαστε στις προστινές θέσεις. Αυτό.